Καλησπέρα σας, λίμπερο, αθλητικός λίμπερο 107,4, ποιος ήταν ο Ράκης Πασάκα μου? Μπράβο, λοιπόν. Θα το σκύλω με τον γάτο, θα το σκύλω με τον γάτο. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παδόπουλος. Ψοφάτε για ίντρικα ρε, ψοφάτε ρε. Στα μικρόφωνα μόνο, ρε. Της εκπομπής μέχρι τις 7.30 ίντρικα, γι' αυτό είστε μόνο. Στην πόλη των πάρτι. Εντάξει. Ήμουν εκεί, θα το αποκαλύψω τώρα. Ήμουν παρόν. Είναι σοβαρό το ζήτημα, κόβω απότομα την ατάσα. Ήμουν παρόν στο πάρτι. Είναι πολύ φίλη μου η κοπέλα. Επιβεβαιώνω όλα όσα λέει ο δικηγόρος της. Περίμενε. Γιατί αναφέρεται μόνη μία πλευρά. Ήσουν στο πάρτι και είσαι εδώ. Ήμουν παρόν. Έξω. Έχω κάνει όλα τα απαραίτητα τεστ, είμαι κομπλέ. Okay, τότε. Εντάξει, περάσαμε πολύ ωραία, δεν είχε κανένα πυροτέχνημα. Ούτε ήμασταν τόσο άτομα όσα λένε. Ναι. Περάσαμε πολύ ωραία. Τα έλεγα να τα πάρω τα 500, τα έλεγα. Τι άνοιξε, 60.000. Πάρτα τώρα. Στα είπα. Πάρτα, ρε πλάκα. Έβγαλε τον μπαμπά στο τηλέφωνο. Πάρτα τα 500. Πάρτα. Πάρτα. Τώρα τι να σε κάνω. Πάρε ένα χιλιάρικο και φύγε. Θλίψη τώρα, μάλιστα. Τι ένα χιλιάρικο, 500 ευρώ θα σου πει. Απογοήτευση, σκυμμένα κεφάλια κτλ. Βέβαια. Και έλεγα λοιπόν ότι πέρασαν πολύ ωραία στο πάρτι. Ναι. Όλα καλά. Έγιναν απειροελάχιστα από αυτά τα οποία μεταφέρθηκαν. Έτσι που όλοι το πρωί λυσάξατε. Και κανένα δεν έχει τίποτα. Ήμουν παρόν στο πάρτι. Ήμουν κι εγώ. Έχω πολλού φίλου στο πανόραμα. Να ξέρετε ότι πολλοί από εσά έχετε κακολογήσει το πανόραμα. Δεν το έχετε ζήσει, δεν ξέρετε πώ είναι. Ναι. Εντάξει. Και κυρίως δεν μπορείτε να καταλάβετε το τι σημαίνει κάποιος να είναι πανοραμίτης. Γνήσιος, ο Βέρος όμως, έτσι. Ναι. Όχι αυτούς που πήγανε, αυτοί που ξεκινήσαν από εκεί. Έτσι. Άρα, μην παίρνεις 700 ευρώ τώρα και φύγε με 0,01 λεπτό από εκεί πέρα. Πόσο του δίνει? 700 ευρώ το έδινε. 700! Πάρτα και φύγε. Τίποτα, βέβαια, θα το χτύψει 3 φορές, φεύγει. Χτύψει 3 φορές. Ναι, θα κάτσει να παίξει κι άλλο. Πόσα έχει μέσα ακόμα? Άλλα 5. Αλλά μόνο το 60 ήταν το μεγάλο, στον deal. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, Νεκτάρι, τι γίνεται? Λοιπόν, σήμερα έγινε χαμός στο Lidl Πανοράματος. Έλα. Και κανείς δεν μπορεί να το διαψεύσει. Όντως? Κάτσε λίγο, το Lidl Πανοράματος είναι εκείνο που φεύγεις προς Θέρμη, εκείνο? Ναι, ναι, περίπου okay. Θέρμη. Όχι το όλο Lidl της Θέρμης. Ποιο είναι? Α, τέλος πάντων, οκ. Okay. Γιατί φοβηθήκανε καραντίνα. Και πήγαν να στο κάρουν, ναι. Και πήγανε. Ωραία, μακαρόνια που θα φύγανε. Δεν ξέρω τι είναι και τα λοιπά. Πάντως, ό,τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Ναι, κάτι έχει γίνει σίγουρα. Ναι, πέρα από το χαβαλέ που κάνουμε. Έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο και πάντως στα ραδιόφωνα. Σίγουρα η κόρη της Θεοδωρίδου έχει κορονοϊό. Κάτσε, δεν το ξέρουμε αυτό. Την ώρα που μιλάμε, βέβαια, μόλις έχει δημοσιευτεί μια δήλωση της Νατάσης Θεοδωρίδου. Α, πολύ ωραία. Εντάξει. Έχει δημοσιευτεί εδώ και πολλή ώρα που προσπαθεί να συμμαζεύσει τα σημάδια. Πριν 5 λεπτά. Ενώ έκανε για τον κορονοϊό συναυλία, η ίδια άφησε την κόρη της. Ναι. Drive-in συναυλία έκανε. Drive-in. Στην εκπομπή live news. Ποιο κάνει το live news? Όχι για το drive-in. Με κελάθο. Για τις πρώτες μέρες που έκανε για τον κορονοϊό συναυλία. Και επίσης θα ήθελα να ξέρω αν ο αξιότιμος κύριος Χαρδαλιάς επιβάλλει πρόστιμο και στην κόρη του, η οποία διαφημίζει στο Facebook πάρτι όπου θα γίνεται το πατήσι με παπτώσεις σήμερα. Δεν ξέρω να το ξέρετε κι αυτό. Η κόρη του κυρίου Χαρδαλιά. Ναι, η οποία θα είναι παρούσα. Θα επιβάλλει και το πρόστιμο ο κύριος Χαρδαλιάς. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι είναι σε επικοινωνία με τον Ιγνάτη. Το Καντετζίδη. Ξέρω ότι είναι σε επικοινωνία με τον κύριο Ιγνάτιο. Το δήμαρχο Πηλέας Φωτιά. Αν γινόταν παιδιά σε μια σοβαρή χώρα, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε Χαρδαλιάς. Αλλά επειδή η Ελλάδα εδώ και πολλά έτυχε στη σοβαρότητά της, γι' αυτό υπάρχει. Είναι περίεργη η φάση που είμαστε, Νεκτάρια. Πιστεύω να συμφωνείς. Περίεργη η φάση. Περίεργη, γιατί βγήκαμε από την καραντίνα. Υπάρχει μια διάθεση λόγω του ότι βγήκαμε από την καραντίνα, αλλά από την άλλη το μεταβατικό στάδιο είναι δύσκολο. Θα έχει και τέτοια. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Δεν μπορεί να μην μπορείς να κάνεις κουμάντο στο σπίτι σου και να θέλεις να κάνεις τη χώρα σου. Μήπως διαφωνείτε σε αυτό? Όχι, διαφωνούμε φυσικά. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κομμάτι στο σπίτι. Αυτό δείχνουν τα γεγονότα. Και δεν το λέω εγώ, το λένε και στο Facebook και το λένε μάλιστα και στις σελίδες εφημερίδων. Οι οποίες και φιλοκυβερνητικών εφημερίδων. Δεν είναι κάτι το οποίο το κρύβει. Και μάλιστα σήμερα, παρότι ήσαν σήμερα, ήσαν 13 του μηνός, δεν είναι διευκρινιστή ακριβή ημερομηνία, έχει επιβιώσει ο μεγαλύτερος στρατιλάτης όλων των εποχών. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, και ο μόνος, ή 10 ή 13, δεν είναι διαφημισμένο αυτό, και ο μόνος που κατάφερε να υποτάξει τους Πέρσες. Γιατί κανείς δεν κατάφερε να υποτάξει τους Πέρσες. Και μάλιστα το 1980, τότε όταν είχε αναλάβει ο Αγιατολλάχ Χομεϊνί, που
καθάρισε ανθρώπους στην Αμερικάνικη πρεσβεία, είναι το μόνο κράτος που η Αμερική δεν έκανε εισβολή για αυτόν τον λόγο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε ή το προλάβατε εσείς. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, από εκεί και πέρα σήμερα επισήμως ο κορονοϊός τελειώνει στη χώρα που δεν ξέρω αν τη βρήκε κανείς, είναι η Μάλτα, η Ευρωπαϊκή. Η Μάλτα! Ναι. Να πεις η Μάλτα είναι καφή. Και στις 17 Ιουνίου, παιδιά, φτάνουμε στο 99% παγκοσμίως. Παγκοσμίως τι? Δηλαδή, άμα έχει 100 κρούσματα στον κόσμο, λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Γιατί μιλάμε για πόσο. Ναι, 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 ναι. Τα 99 θα είναι 17 Ιουνίου. Μάλιστα. Αλλά μέχρι το 100% έχουμε δρόμο ακόμα, γιατί όπως σας είπα θα είναι 9-12 της Αγίας Άνης. Α, Δεκέμβριο δηλαδή, έχουμε ακόμα μπροστά μας. Μάλιστα. Ναι, και παιδιά, δυστυχώς η Ελλάδα δέχτηκε πολλά κρούσματα από χώρες που βρίσκεται στο πίκο κορονοϊός. Είναι από τις τρεις χώρες που έχουν στο πίκ, δυστυχώς έχουν πολλές συγκοινωνίες με Ελλάδα, αεροπορικές εννοείται, Πακιστανή, από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Και φυσικά, επειδή πολλοί έχουν εφησυχάσει με την Κίνα, παιδιά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εντάξει, τώρα το ότι πεθαίνουν 4.100 άτομα στην Κίνα, εντάξει, πιστεύω να καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι παραμύθι. Δεν μπορεί εδώ να γινόταν χαμό στην Κίνα και να πιστεύετε ότι μόνο τόσοι πεθάνανε ή έχει τόσα λίγα κρούσματα όσα μας δίνουν οι Κινέζοι. Κάτι έκρυψαν δηλαδή. Πάρα πολλά έκρυψαν. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο δεν το βλέπει κανείς. Ναι. Βλέπουν όλοι και λένε οι Αμερικάνοι να πρώτοι τόσα κρούσματα κτλ. Παιδιά, άμα τα βάλετε ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους, ξέρετε σε ποια θέση πάει η Αμερική? Ποια? 28. Γιατί τόσο δώρος τότε? Παιδιά, εντάξει, άμα θέλω να παρουσιάσω. Γιατί όμως το βάλουμε ανά εκατομμύριο, ρε συνεχτάριε? Ναι. Και είναι και αυτό που λέει ο Νίκος κιόλας. Ναι. Γιατί να το βάζουμε ανά εκατομμύριο? Αυτό δεν το κατάλαβα εξ αρχής που το λέγανε. Ναι, δηλαδή, τι είναι το εκατομμύριο και να το βάζουμε τέτοιο? Σαν μονάδα μέτρηση, κάπως έτσι, αυτό θέλω να πω. Ναι, δηλαδή η Αμερική όταν στα 280 εκατομμύρια έχουν προσληφθεί 2 εκατομμύρια και όταν ένα κράτος έχει 50.000 και έχουν προσληφθεί 30, ποιο είναι πιο επικίνδυνο? Προφανώς το δεύτερο. Ναι. Απλώς το κράτος που έχει 500.000, το κράτος που έχει 600.000, το κορονοϊός ή οποιασδήποτε παρενέργειες κτλ. Θα τελειώσουν πιο γρήγορα. Δηλαδή, είσαι κορονοαναλυτής, έναν ανασχηματισμό θα έτρωγα χαρδιά και θα βάζα εσένα να ξέρεις. Αν και δεν σε κοβωτήσω του κόμματος, αλλά δεν έχει σημασία. Θα ήθελα ανθρώπους του τέτοιου. Ανθρώπους τεχνοκράτες. Τώρα αυτό το κόμμα που κυβερνάει, παιδιά, έφυγα το 12. Δεν μπορεί τότε ο Σαμαράς να λέγομαι κατά των μνημονίων και να ψηφίζει μνημόνιο. Έφυγα το 12, αποχώρησα. Μάλιστα. Παιδιά, το θέμα είναι πολύ απλό. Οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι περισσότεροι από εμάς, στο 99% ήταν 12 μέρες πιο μπροστά. Αλλά σε εμάς τελειώνει 13 Ιουλίου και στη Γερμανία τελειώνει 1 Αυγούστου, γιατί πολύ απλά οι Γερμανοί είναι 80 εκατομμύρια, εμείς είμαστε 10 και κάτι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Νεκτάρη. Καλή συνέχεια. Και τα λέμε. Καλή συνέχεια σε εσάς. Μας έχει πρίξει που λέει το Παπαδόπουλος. Στην αξία ο Νεκτάριος καλά κάνει και βγαίνει, απλά έχουμε κάποια πράγματα και μας κόβει. Λοιπόν. Μας έχει πρίξει αυτές τις μέρες κάτι εκεί όταν καταπίνω, λέει, με φτάνει. Έχω ένα πράγμα το οποίο θέλω να το μοιραστώ με το. Πάντων, okay, ναι, το θέλω να το μοιραστώ λίγο με τον κόσμο, ναι. Στο γιατρό, έκανα έρανα. Περίμενε. Ερχόμαστε σήμερα να του φέρουμε αυτό που του αρέσει. Εντάξει, γιατί περάσαμε από εκεί και εννοείται. Ναι. Περάσανε όλα και οι πόρνοι. Πρόσεχε. Ωραία, έχει γίνει. Ο κορμός είναι το δεύτερο αγαπημένο μου γλυκό μετά το προφιτερόλ. Οκ. Πρόσεχε. Εγώ όταν κατεβαίνω το μεταξύ για να δείτε πλέον μετά από τόσα χρόνια με τον Νίκο τι πνευματική επικοινωνία έχουμε αυτό αναπτύξει. Είσαι παπατζή αυτό σίγουρα. Είσαι βάζω, παπάς, πρόσεξε, στορκίζομαι στη ζωή μου. Άσε τώρα τα παπατζηλίκια. Αλήθεια το λέω. Έξω, ναι. Στορκίζομαι στη ζωή μου. Okay. Στη μανούλα μου. Μανούλα, ναι. Στη μανούλα μου. Γλυκύτατη κυρία που ήρθε. Γλυκύτατη, γλυκύτατη, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν κατεβαίνω σήμερα προς το ραδιόφωνο και εκεί που στρίβω, ποιο είναι ο δρόμο Παναγίου Δημητρίου? Ολυμπιάδος, πώς λέγεται? Νομίζω Ολύμπου, αν είναι πιο κάτω. Ολύμπου, ναι. Ολυμπιάδος πάνω, πιο πάνω. Πιο πάνω, Ολυμπιάδος λοιπόν. Στην Ολυμπιάδος, για να έρθω προς ραδιόφωνο και εκεί θυμάμαι στη στροφή, ρε παιδί μου, που μπαίνω στην Ολυμπιάδος. Λες, να είχαμε ένα κορμό σήμερα. Μου έρχεται. Μα την Παναγία σου λέω. Μα το Θεό. Στη ζωή μου στορκίζομαι, ρε. Δεν ορκίζομαι, ρε, εγώ εύκολα. Και λέω τώρα να έφερνε ο άλλος, επειδή περνούσε από το μαγαζί που σου είχα φέρει σοκολατόπιτες. Ναι, ναι. Ναι, καλές, τίμιες. Μου έκανα το συνδυασμό με το παραδοσιακό, λέω να φέρνει τώρα ο άλλος, θα τον έλεγα. Και έτυχε τώρα εγώ, ας πούμε, να περάσω σήμερα και λέω κάτσε σήμερα, επειδή θέλω γλυκό, εδώ να πάρω υπάρχει και το φίλο. Μια πνευματική επικοινωνία. Μάλιστα. Εντάξει, και εγώ και εσύ μισχέσαι, αλλά πού δεν μπορώ να φάω τώρα κτλ. Καλά, να τριχιάσαμε και από αυτό. Με γρατζούμισε λίγο, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά ήταν γλυκιά η κρατσουνιά. Ήταν γλυκή ο πόνο. Ξυπνάω Κυριακή πρωί και δεν μπορούσα να. Δεν κατέβαινε. Κατεβαίνει βασικά η τροφή, απλά με ρωτζούνε να τα μπαίνουν στο μάχη.
μια μέρα περνάει, δύο μέρες περνάει, κάτι χάπια που είχα στο σπίτι ξέμπαρκα έπαιρνα, δεν έκανε τίποτα. Ναι. Πήγα στο γιατρό χθες, εντάξει, μου λέει δεν είναι τίποτα. Λέει άγχος, στρες, λέει έχεις και τα λοιπά. Του λέω. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, όλα εσύ με το άγχος και το στρες? Είναι εκπληκτικό αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάτι μου το εξήγησε τώρα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ιατρική ορολογία που μου έδωσε. Μου λέει δεν είναι τίποτα. Λέει πάρε αυτά τα χαπάκια λέει, για 10 μέρες κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς. Θα σου περάσει σιγά σιγά. Το που με εκνευρίζει εσάς τους γιατρούς είχε πει μεγάλη ναι. Μερκορά πριν 25 χρόνια ναι. Είναι ότι έχετε μια απάντηση για όλα. Ναι, ναι. Τι λέει μια φορά, δεν ξέρω. Λέει, γιατί μου εξήγησε πιάντας τι είχες τις τελευταίες δύο μέρες. Του λέω αυτό, δηλαδή. Τα σφολιατερά δεν μπορώ, με δυσκολία, ας πούμε. Τα άλλα, το παγωτό πιο εύκολα. Αυτά που γλιστράνε, Νίκο. Ναι, καλή ώρα. Ναι, αυτό σαν τον κορμό τον οποίο έφερε, ας πούμε. Ναι. Γλιστράει, ρε παιδί μου. Κατεβαίνει εύκολα. Θέλω να πω ότι πριν το μαγαζί αυτό γίνει. Ναι. Πες το, μωρέ, αλυσίδα. Πες. Που έλεγα για πανόραμα, ας πούμε, για παράδειγμα. Νομίζω το πρώτο μαγαζί ήταν εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί πάνω το είχαν ανοίξει. Έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω πως όχι, αλλά δεν ξέρω. Ναι, εκεί ήταν το πρώτο τέλος πάντων που ήταν ρε παιδί μου και για να κάτσεις και να πιεις καφέ και να φας και δεν ξέρω και εγώ τι. Εκεί ήταν που έπαιζε μπάλα στην αρχή με αυτό το γλυκό. Ναι. Μετά αν είσαι και στο κέντρο, αν είσαι και άλλο στο κέντρο, δεν ξέρω που άλλο έχει. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, βγαίνω και λέω. Ωστόσο έχει κρατήσει τη βάση για μένα του συγκεκριμένου γλυκού το κλασικό μαμαδίστικο γλυκό, έτσι πανεύκολο γλυκό. Του κορμού, όπως το λέμε εμείς. Πολύ ωραία. Το οποίο δεν είναι πολύ γλυκό. Ενώ είναι γλυκό, δεν είναι αυτό που το τρως και λιγώνεσαι. Σου αφήνει για μια πίκρα. Ναι. Έχεις, εγώ τι βάζουν δικέρ, δεν ξέρω τι βάζουν μέσα. Και ρε παιδί μου πικρίζει. Το έχουν πετύχει πολύ καλά σε αυτό. Το κρατάνε χρόνια. Δεν είναι όπως παλιά, ξαναλέω, δεν έχει την ίδια. Δεν πειράζει, ωραία. Τίμιο. Αλλά παραμένει τίμιο. Αρκετά καλό. Γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, Νίκο. Ναι, Νίκο. Όπως λέμε ότι οι εταιρείες των ρούχων βγάζουν συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Εντάξει, ότι υπάρχουν διάφορες παραδόσεις. Για μένα το κάθε ζαχαροπλαστείο κάτι κάνει καλό. Αν τα κάνει όλα καλά, κάτι πάει στραβά με το ζαχαροπλαστείο. Πρέπει να έχει κάτι το οποίο είναι. Ναι. Λες, θα πάω σε εκείνο για να φάω αυτό. Τσουρέκι, ας πούμε. Ναι. Τσουρέκι από προφιτερόλ από τον. Ναι. Βέβαια ναι. Στην πορεία έχουν βγει διάφορα πράγματα, έτσι. Ναι. Και πολλοί ανεβάζουν το επίπεδο τους. Αλλά λέω ότι για μένα πρέπει το κάθε ζαχαροπλαστείο να έχει κάτι το οποίο είναι στο. Signature. Κατάλαβες. Σωστό. Signature γλυκό. Σωστό. Αυτό. Το συγκεκριμένο που δεν είναι ζαχαροπλαστείο πια, έτσι έχει γίνει. Εν τω μεταξύ, διπλανή η φασαρία ακούγεται εδώ μέσα. Που είναι. Μιλάμε για οργανισμό δουλειά. Τι κάνουν δίπλα, δηλαδή. Μπήκα τώρα πριν από σενό, πριν μπήκα και είδα που ήταν κλειστό. Θα του κάνω μήνυση. Σήκωσα το βλέμμα προς τα πάνω. Εδώ μιλάμε ότι μέσα τρεις μήνες, ρε φίλε, έχει γίνει πραγματικά. Έχουν κάνει δουλειά. Αλλά μας έχουν πάρει τα αυτιά, αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, Νίκο, τι σου έχουν πάρει τα αυτιά. Νίκο, δεν θα πάρει πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι, Νίκο, τώρα κλειστά είναι. Μας έχουν κόψει το παρκάρισμα σε αυτό το δρόμο εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά έτσι κι αλλιώς η περιοχή έχει πολύ εύκολο πάρκινγκ, δεν είναι θέμα. Ναι, ναι, πραγματικά. Δεν ξέρεις πού να το προβάλλεις. Πάλι σε δικαστήρια το βάλαμε. Τον πελά μου δηλαδή. Ποια δικαστήρια, ρε Νίκο. Τι να κάνω τώρα, εντάξει. Εκείνη η ωραία που είχαμε δει και το βράδυ μαζεύονται, άραγε ξανά. Πω. Κάνα μια επίκληση στο Θεό Διόνυσο εκεί πέρα. Δεν φεύγουμε πλέον τέτοιες ώρες. Α, ναι, όντως ήταν και μετά μεσονύχτιες ώρες εκείνες. 12 και 10 το βράδυ. Ναι. 12 και 10 το βράδυ ήταν. Εγώ ήσουν και ο Καβαδίας ήμασταν. Ναι. Εκείνη ώρα εμφανίζεται νομίζω Διόνυσο. Ω Θεέ, Διόνυσο και τα λοιπά. Και δώσ' του και πάμε. Εντάξει. Και δώσ' του μετάνοια. Και δώσ' του μετάνοια. Απέναντι άστηκε το μεταξύ στο Ήγανα κοιμούνται. Καλά. Ωραία πράγματα για την κοινωνική γενικότητα. Αλήθεια είναι αυτό, εντάξει. Η πόλη γενικότερα έχει ζωή με διάφορα τρόπο. Τι για πες, όλοι το πρωί ασχολούνται με αυτό, έτσι. Με το πάρτι υποτίθεται και δεν συμμαζεύεται. Ναι, εντάξει. Όλοι, το ένα θέμα είναι αυτό και το άλλο είναι, είναι το ταξίδι Θεσσαλονίκη που είναι το χωριό. Τη τάχα παρουσιάστρια που έριξε ένα στο χαρτελιά και την πήγαν στο ψυχιατρίο. Αυτό ισχύει. Ναι, έτσι διάβασα. Με εισαγγελική παρέμβαση. Διάβασα. Πώς ήταν στο ψυχιατρίο μένα, αλλά με. Κάπως παρακολούθησε κάπως αυτό το είπε. Διακριτικό, κάπως έτσι δεν θυμάμαι. Και το latest news. Καλά, και εσύ, Νίκο Χαρδαλιά, δηλαδή, σε πολύ κάτι φιλαράκι. Οκ. Σου ρίξε νερό. Εντάξει. Αού, τη μαζεύουν από εκεί, τη διώχνουν. Μην κάνει μήνυση τώρα για την τρέχη, δηλαδή. Οκ. Άστι να φύγει. Οκ. Έχω άδικο. Κρύβεται πίσω τα φουστάνια τη δικαιοσύνη. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Οκ. Άστι να φύγει. Αφού δεν είναι και πολύ στα καλά τη κιόλα. Από ό,τι φαίνεται. Άστι εκεί πέρα να φύγει. Τι τώρα τη τρέχει. Φαίνεται γενικότερα ότι δεν. Αυτή είναι η ίδια εδώ στα ξεκινήματα της καραντίνας που είχε κάνει γίνει το βίντεο που είχε γίνει viral. Έχει βγει φωτογραφία με τον Κόλκα. Καλά, αυτό δεν μου λέει κάτι. Και δεν έχει κάνει και συνέντευξη που υποχωρήσαν. Εγώ δεν ξέρω. Δεν, okay. Δεν υιοθετώ. Okay. Γιατί να πας το ρίξεις νερό. Εγώ άκουσα ότι αρχικά του ζήτησε. Αυτή εξ αρχής είχε κάνει μια φασαρία στα ξεκινήματα της καραντίνας ότι δεν υπάρχει τίποτα και είχε ανεβάσει ένα βίντεο και κάτι τέτοια. Και μετά είχε κυκλοφορήσει και ένα άλλο βίντεο. Εγώ είσαι εντάξει. Καλά, είμαι συνέχιση. Άμα είναι να. Αν δεν πατώνεις, ριχά, πας προς τα εκεί και είσαι κομπλέ. Συνέχισε να πάμε και στο φίλο. Είχε γίνει γνωστή αυτή, τέλος πάντων. Πάρουμε το φίλο, έλα. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Αυτή μάλωσε και με τον εισαγγελέα σήμερα. Και με τον εισαγγελέα μάλωσε, μάλιστα.
Γι' αυτό ο εισαγγελέας διέταξε να πάει. Την εστιαλική. Είναι μια δυναμική προσωπικότητα τη συγκεκριμένη. Στο Πισαλίδη, σε μένα στην Πεγάτη, δεν έστειλε σε κανένα άλλο. Όχι. Στο. Στην εξωτική Σταυρούπολη. Φίλε, το Πισαλίδη είναι καλύτερο. Τώρα είναι και στη θάλασσα κοντά τώρα. Πια Σταυρούπολη τώρα, εντάξει. Τώρα δεν είναι τυχαίο που έκανε τον γκολ κατά συνέντευξη. Δεν είναι τίποτα τυχαία σε αυτή τη ζωή τελικά. Άρα ήταν παρουσιάστρια, δηλαδή δεν το έλεγε το μυαλό τη. Κάτι είχε κάνει. Όχι, όχι. Στην Ελλάδα είσαι ότι λες, Νίκο. Εντάξει, κάτι θα είχε κάνει, ρε φίλε, δεν μπορεί. Okay. Εντάξει. Παίζει και το στην Ελλάδα είσαι ότι λες. Αυτό. Σωστά. Ναι, εντάξει. Σωστά. Εντάξει. Αλλά... Εδώ κάποιοι στέλιο πηγαίναν να μπουν στο ΆΚΑ και λέγανε ότι είμαι ο πατέρας του Προέδρου, λέει. Έλατε. Θυμάσαι, θυμάσαι είμαι πατέρας του Προέδρου. Σε αεκάρις. Ναι, ναι. Πατέρας του Προέδρου. Και έλεγε άλλη, μα συγγνώμη κύριε μου, ο Πρόεδρος είναι μέσα. Ναι, πατέρας του Προέδρου. Είμαι, λέει. Όχι, λέει. Όχι, λέει. Όχι, λέει. Μα ο Πρόεδρος είναι μέσα, δε. Τρομερά, πράγμα. Τι ζούμε, τι. Πραγματικά τι ζούμε. Τι βιβλίο πρέπει να γράψουμε σε αυτή τη. Τόμους ολόκληρος. Δημοσκοπείτε τι έγινε με τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα σφίξουν λίγο εκεί πέρα τα γάλα. Θα σφίξουν, ναι. Θα σφίξουν. Το έχουν μοιράσει στην πιάτσα εδώ και καιρό. Την πασχετική εννοώ. Ότι παιδιά, φέτος πάμε με ό,τι έχουμε και τέτοια. Ο πρόεδρος έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του και δεν συμμαζεύεται. Θα σφίξουν, θα κατέβουν πολύ. Εγώ δεν πιστεύω θα παίξει τον μπάσκετ του Champions League φέτος. Δεν το πιστεύω. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι δεν θα παίξουν φέτος το Champions League. Πιστεύω όμως ότι από του χρόνου θα είναι σε θέση να παίξουν. Εγώ βασικά πιστεύω ότι αν όχι από του χρόνου δεν θα υπάρχει Ευρωλίγκα και θα υπάρχει ένα νέο Champions League. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο αυτό, ρε φίλε, να γίνει τυπικά και νομικά, αλλά αυτό το οποίο ξεκίνησε να κάνει το Champions League από την αρχή του και τώρα σταδιακά, με σωστή στρατηγική, έτσι ρε παιδί μου, και με την... Άρε, Νίκο, και λίγο Νικολά, λίγο. Έλα, ναι, ρε φίλε, όντως. Και πρόσεξε, Νικολά, και πρόσεξε. Και ο Νίκος Λάσκαρης και ο ΠΑΟΚ που εξ αρχής λόγω ανάγκης ουσιαστικά πήγαν εκεί, γιατί δεν τους συνέφερε να είναι στο EuroCup. Πήγαν εκεί και τώρα που το πρωτοτάθλημα μεγαλώνει και αρχίζει να γίνεται πιο ανταγωνιστικό, τέλο πάντων μπαίνουν πιο δυνατές ομάδες και δεν συμμαζεύεται, οι δύο δεν θα είναι εκεί. Έτσι, γιατί εντάξει, εννοείται. Θεσσαλονικάρα είσαι. Okay. Έφαγε όλο το κατημά, εντάξει, έβλεπε κάτι πράγματα τα οποία δεν τα πίστευε. Από κάτι ειδησίε και τέτοια, και τώρα που η διοργάνωση θα ανέβει. Και την πλέμπα όλη. Ναι, ανέφαγε πλέμπα, λέει, εννοείται. Εννοείται. Έβαγε την πλέμπα όλη και τώρα που ανεβαίνει, δεν θα έχει. Ναι. Και ήταν και άλλο υποτρεγάτη ο Νίκο Λάσκαρη. Ο Νίκο. Δικαιώθηκε. Ο Νίκο. Δικαιώθηκε. Ο Νίκο και ο Μάνος. Οφείλουμε να τον παραδεχτούμε ότι δικαιώθηκε. Και όχι ο Μάκη Αγγελόπουλο, ο οποίο τότε προσπαθούσε να μπει στα EuroCup και στην Ευρωλίγκα. Και μετά το άλλαξε το. Το μπιφτέκι και έγινε υπέρ της FIBA. Να τα λέμε όλα, έτσι. Κύριος Μάκης. Κάτσε τώρα που ξεμπλοκάρει το λογαριασμό του Νίκο. Έρχεται ο Νίκο, θα γυρίσει. Έρχεται ο Νίκο τώρα να πάρει όλα. Με το χέρι, πλάκα, μην το γελάς καθόλου. Ο Νίκο έρχεται. Πρωτάθλημα θα πάρω του χρόνου, φιλέ. Με τον Νίκο. Εσύ θα σου πω λίγο κάτι. Τώρα πέρα από την πλάκα. Τώρα πέρα από την πλάκα. Τα λεφτά υπάρχουν, έτσι. Πέρα από την πλάκα, έτσι. Ο συγκεκριμένο. Είναι δεδομένο ότι τα λεφτά υπάρχουν. Αν δεν είχε σκάσει μύτη αυτό ο Λετωνό ο περίεργο. Άσχετο ότι λέει ο Λετωνό, έτσι. Ακόμα θα ήταν. Ακόμα θα ήταν. Καλά, δεν τα πήγαινε ένα χρόνο που ήταν εδώ. Το χρήμα έρε. Μπορεί να μην ήταν δικό του. Μα νοιάζει. Αλλά έρε. Είπε τι σε νοιάζει. Μην Τζόρτζια. Τι σε νοιάζει. Αυτοί που το ρίχνουν τα λεφτά είναι δικά του. Το θέμα είναι χωρίσανε ή είναι ακόμα μαζί. Κάτσε λίγο να πάρω το Μάνο τηλέφωνο. Είναι διεζευμένη. Κάτσε να πάρω λίγο το κυβερνείο, περίμενε. Διεζευμένη, στον Αντώνη ρε μου πάρε. Διεζευμένη. Και έσπασε η νύχτα δύο κομμάτια και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, και αυτά. Μάλιστα. Αλλά ο Νίκο, κοίταξε, για να κάνεις και αυτό το κόλπο, θέλει θράσος και τόλμη. Πάρε μου λίγο τον Τρίφωνα του Σαμαρά λίγο. Να χαρά ήταν ο Νίκο. Τον φάγατε. Το Λετωνό, εσύ το βαλαστημένος ήταν. Τώρα όμως που παραγράφεται το σκηνικό, θα γυρίσει ο Νίκο Καβάλα στα λόγο. Μία και μισή το βράδυ στο Θωμάιδη έλεγε για το Sporting Complex Training Facilities. Εντάξει, έλεγε για τέτοια. Στην έκθεση εκεί πέρα, που μετά λέγανε για αυτά τώρα. Μέσα στο πρόγραμμα δεν αυτά. Μέχρι να γίνει το θέμα του Λετωνού, αυτό που λέει ο Νίκο είναι αλήθεια. Το έπεφτε κασέρι κάθε μήνα. Εννοείτε. Όλα στην ώρα του. Εννοείται. Το 1,5 πρώτο χρόνο, που το ξέρω πάρα πολύ καλά, κάθε 28 ήταν κράου όλα. Ναι, με το φιλαράκι σου εκεί πέρα που ήταν και αυτό στην ομάδα, βέβαια. Ακριβώς, ναι. Έτσι.
Το πρίφτη τον βρήκατε τότε. Το λίγο τον λέγατε, άχρο τον ανεβάζετε. Δεν έκανε πρίφτη. Δεν έκανε. Όλοι πασχετικοί. Ο πασχετικό λαό. Δεν έκανε επειδή δεν έβαζε τον κολλητό του Στέλιου να παίζει. Και εσύ τον έκραζε. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν αυτό. Α, ποιο ήταν, φίλε. Πολύ μεγάλο λάθος. Ποιο ήταν, γιατί μια μεγάλη προπονητή ήταν. Με τον Δράκο είχαμε θέμα. Καλά, με τον Γκάλε την ομάδα πάλι πρώτη, εντάξει. Με τον Δράκο εννοείται θα έχει θέμα. Ναι, με τον Δράκο, όχι με τον coach. Με τον coach πριν έπαιξε 17 παιχνίδια. Η άβρα του Νίκ είναι πάνω από το παλέ και. Το ταβάνι και. Κάνε την ομάδα πάλι πρώτη. Παναγιώτη! Παναγιώτη! Κοίταξε. Αν κάποιο όμω πασχετικά μπορεί να φέρει το πάνω κάτω στην Ελλάδα. Ναι. Είμαστε εμεί. Είναι ο Άρης. Επανάσταση. Δεν βρέσαι να με λεφτά και κάτω το άλλο κάτω. Ναι. Το πάνω κάτω, ρε παιδί μου. Ναι, φίλε, τι λεφτά που. Το μπάσκετ παραπέει. Βρες κάποιον να δαγκώσεις, ρε Στέλια. Απλά είναι πράγματα. Η νίκη του Champions League δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μία νίκη να κάνει το Champions League στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όσα τηλεοπτικά δεν είναι σε πολύ καλή ομάδα τόσα. Μπορεί να μοιράζονται 2,5 εκατομμύρια ευρώ όλες μαζί. Για να σαν να κάνει μία νίκη στο Champions League, παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και αυτό το οποίο λες όμως, ωραία. Το έχει πει ο Πατρίκο Κομνηνός, που είναι ο CEO του Basketball Champions League, έτσι, αυτό ακριβώς που λες, που χρησιμοποιείς το παράδειγμα, πριν 4 χρόνια. Ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Κάτσε, ρε. Ότι πρέπει να κάνουμε κάτι σαν μπάσκετ γενικά, ναι. Ούτως ώστε όχι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί δεν μπορούμε, είναι πιο μικρή η πίτα, αλλά να ανεβάσουμε, να μεγαλώσουμε την πίτα που μοιραζόμαστε, ρε παιδί μου. Και βλέπω σταδιακά όσο μπορεί, λίγο το κάνει. Γι' αυτό πρέπει να γίνει ένα. Τσάω αντένα. Έχει πολλές οργανώσεις, ρε φίλε, το μπάσκετ. Είναι αλήθεια. Πάρα πολλές. Είναι αλήθεια αυτό. Βάλε τον επίλογο για να πάμε και στον επόμενο. Και στο διάλειμμα. Ωραία είδηση, ο αδερφός Χρήστος σήμερα. Θα δούμε. Πάρα με επιφύλαξη το μεταφέρουμε. Είδηση, τι είδηση. Να άκουγες. Έλα, Νίκο, να άκουγες. Πες εδώ. Θα σου πω μετά, μωρέ. Τι πει, νοιάζει ένα δημοσκοπήτη. Ούπα. Και τον Άρη ήταν. Ναι. Τίποτα άλλο δεν είναι, ε. Κάτι θέλετε. Όχι, ρε φίλε, ωραία αίρεση. Ο αδερφός Χρήστος. Τι σε νοιάζει. Τι είδε την άτοσε. Τι σε νοιάζει. Και έφαγε στο εξωτικό βασίλακο. Και τι σε νοιάζει, Σέλα, ρε δημοσκοπήτη. Δεν σε είπε τίποτα για κανέναν Ιβάν, για κανέναν Γιώργη. Να σε καλά, Στέλιο μου, να σε καλά. Να σε καλά. Σε κατηγιάζετε από μόνοι σα, δεν χρειάζεται. Με ξενερώσατε. Φιλιά, πάμε στον επόμενο και τελευταίο πριν το διάλειμμα. Καλησπέρα. Μοσχοβίτη. Οπα. Μάλιστα. Μάλιστα, πιο δυνατά. Τι έγινε? Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά. Καταρχήν έχω κάτι γκάο, ρε φίλε, φίλες μου. Μου λέει και Ανακόπουλος αφήνει την ΚΑΕ, λέει ευκαιρία να πάει στα Αρβίδη. Χαλαρώστε, ρε παιδιά, καλά. Ρε μπούφο το λέω. Είναι δυνατόν, λέω, να πάει να το κάνει τι, λέω, το μπάσκετ πάω, λέω. Και να πάρεις, λέω, την Ευρωλίγκα. Μπαίνεις μέσα και σίγουρα 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, και το ποδόσφαιρο που έχει πάρει δεν είναι να πεις ότι έχει πάρει και πράγματα πίσω. Οκ, okay. Και εκεί μέσα μπαίνει, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Okay. Άλλο αυτό. Αν ναι. Βάλεις τώρα κι άλλο τα λεκά στην καζάνα, τώρα βάλε τώρα τουλάχιστον να κάνει μια ομάδα με 800-900 χιλιάρικα μπάτζετ, ας πούμε. Αγωνιστικό, άμα κάνεις του χρόνου, άμα έχει κάποιο ομάδα επίπεδου, πάω κάρι, έτσι. Αυτές τις ομάδες εννοώ. Ναι. Με 800 χιλιάρικα μπάτζετ, αγωνιστικό. Είναι διεκδική πρωτάθλημα, να ξέρεις. Έκμα δεν βγει έκτη. Από έκτη και πάνω. Με 800 χιλιάρικα του χρόνου. Τι λες, ρε. Ναι. Τα 800 χιλιάρικα της επόμενης σεζόν, για αγωνιστικό μπάτζετ, ξαναλέω, είναι το 1,5-2 εκατομμύρια των προηγούμενων χρόνων. Έτσι πως θα πάει η δουλειά οικονομικά. Ναι. Δηλαδή το Περιστέρι του μπάτζετ θα έχει φέτος. Το Περιστέρι θα παίξει BCL, όπως ξέρω, ξανά. Ο Προμηθέας τι σάει. Κάπου εκεί θα είναι. Ο Προμηθέας μαζεύεται. Δεν θα έχει τα 1,5 εκατομμύρια. Πριν 3 χρόνια βγήκε τρίτος χαλαρού ήταν, ας πούμε. Ναι. Αυτό πληρώνει όμως ακόμα. Γιατί δεν είχε τα χρήματα που έπρεπε. Με σπάσιμο έδρας, και με σπάσιμο έδρας του Προμηθέα. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Και τι έγινε, ποιος το θυμάται αυτό. Το θυμάσαι, όμως Χοβίτη. Εγώ προσωπικά το θυμάμαι. Βλέπεις, λοιπόν. Εγώ προσωπικά το θυμάμαι. Ποιος πήρε το Champions League, ποιος τον πήρε πρόπερση. Πρόπερση. Η Real. Για ποιο λέμε τώρα για τον μπάσκετ. Όχι στην μπάλα, ρε. Στο μπάσκετ. Πρόπερση ποιος το πήρε? Η ΑΕΚ. Ναι, πρόπερση. Πρόπερση δεν το πήρε. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, για να μην στο κάνω δύσκολο. Ναι. Ποιος θυμάται τώρα την τελευταία πενταετία, ποιος πήρε τη Champions League? Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι και αυτή η λογική.
Από την άλλη, δηλαδή και σε αυτή τη λογική δεν πρέπει να κάνεις, να μην παίζεις, να μην διεκδικείς πράγματα. Και το 91 στη Γενέβη, άλλη αξία, αυτό έχει γραφτεί και... Ρε ψηλέ μου, μαζί σου ότι είχε άλλη αξία, μην με γυρνάς πίσω όμως αυτό. Αυτό είναι 30 χρόνια πίσω, ναι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και λίγο μια λογική του τι γίνεται τώρα. Πού δηλαδή, ήσουν τότε και πού είσαι τώρα. Διαφάση. Ναι, οκ. Αλλά, δηλαδή, η Τενερίφη πήρε το Champions League πριν 2 χρόνια με μπήκε στο χάρτη το πασχετικό. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, εμένα με νοιάζει τον μπάσκετ να έχω μια αξιοπρεπή πορεία, χαλαρή. Okay. Και από τρίτες και τι έγινε, τέλος του, τι έγινε. Όσο δε ισχυρίζομαι και θα σας πρίζω τα ουά, μέχρι να πω ότι βέβαια γύρισε μπούμερανγκ όταν ο ΠΑΟΚ έμενε 16 βαθμούς πίσω από τον δεύτερο, στα play-off του ποδοσφαίρου εννοώ, και γινόταν οι διαίρεση και ξεκινούσαν τα play-off δεύτερου με πέμπτου. Και ξεκινούσε ο Παναθηναϊκός με 4 πόντους, ο ΠΑΟΚ με 2. Ο άλλος με έναν και έλεγε άμα κάνω 2 διπλά, ναι. Και αυτό ήταν άδικο. Δηλαδή σε περνάει όλη τη χρονιά 16-17 πόντους, γίνεται διαίρεση για το 6 πως γινότανε και ξεκινήσαμε ένα play-off με 4-2-1-0 ξέρω εγώ. Και όμως τα βρίσκουμε όλα στο δρόμο μας. Είχαμε να δούμε και πανηγυρισμούς κατάκτηση πρωταθλητή μέσα στην Τούμπα. Έτσι είναι, ρόδο είναι και γυρνάει ρε παιδιά. Εντάξει, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Έτσι δεν είναι. Δεν μου λες, φίλε, στο Χαριλάο τι αντιμετώπιση πιστεύεις θα έχει ο ΠΑΟΚ από τον Άρη. Αγωνιστικά εννοώ. Είναι πολύ μακριά αυτό το παιχνίδι για να σου μιλήσω τώρα. Μακριά, ξεκοντά στις σκέψεις σου. Στις σκέψεις σου. Δηλαδή μπορεί πιστεύω ο ότι, ΠΑΟΚ πιστεύω να ότι από αυτή... τα αποτελέσματά σου μαζί ναι. σου και με την ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στον Άρη δεν σκέφτονται καν εκείνο το μάτς. Σκέφτονται το μάτς μόνο με την ΑΕΚ. Δεν σκέφτονται τα 2 επόμενα που έχουν μπροστά του. Και ο παδί το σκέφτεται όμως. Όχι, οι οπαδοί μου σκέφτονται το μάτς με την ΑΕΚ. Τον ημιτελικό του κυπέλου. Όλο αλλά το focus σίγουρα, όλων ναι. είναι εκεί. Από εκεί και πέρα δεν τους νοιάζει τι θα γίνει ναι, μετά. Γιατί αν θες να σου αλλά... μιλήσω ρεαλιστικά, αν ο Άρης ναι. δεν περάσει την ΑΕΚ, η χρονιά για μένα τελείωσε. Ναι, τελείωσε. Με αρνητικό πρόσημο. Για μένα ναι. Για μένα ναι. Έπαιζες με 7 αντιπάλους και βγήκες έξω. Πρόσεξε, κοίτα να σου πω κάτι. Το πρόσημο το οποίο θα βάλεις στο τέλος της σεζόν πρέπει να συνυπολογίσεις πολλούς παράγοντες για να φτάσει σε ένα συμπέρασμα θετικό ναι, ή αρνητικό. Γιατί η χρονιά για τον Άρη ήταν ιδιαίτερη. Λόγια. Μεταξύ 7 ναι. ανθρώπων ναι. βγήκες έκτος. Είναι σαν να λέμε, ας κάνω ένα quiz πολύ γρήγορο. Μπορεί να βγεις και πέμπτος. Σε μια κούρσα ναι. 100 μέτρων. Ναι. Τρέχει στα 60 μέτρα, 70, 80, περνάει ο τρίτος στο δεύτερο. Τι είναι ο τρίτος? Ο τρίτος στο δεύτερο, ναι, τι γρήγορα. Ναι, τι είναι ο τρίτος. Ναι. Αν περάσει το δεύτερο, μάγκας. Ναι. Όχι μάγκας, άσε τώρα, μην πάμε μου πας να ξεφύγεις, να το σκέφτεσαι το... Δεν είπες το απλό που θα λέγαν, που το 80% επειδή το έχω κάνει τεστ και ναι. το πάτησα κι εγώ. Ναι. Όλοι λένε δεύτερος. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, αφού περνάς τη θέση του τρίτου, άρα είσαι τρίτος. Κατάλαβες. Αν ο Άρης τερματίσει πέμπτος στο πρωτάθλημα θα είναι καλά. Ευρώπη βγαίνει όπως και να έχει. Το θέμα είναι το κύπελλο. Και Ευρώπη ρε φίλε, για να σου πω κάτι. Πες ότι, δηλαδή, ακόμα και για τον ΠΑΟΚ το ρώτησα σήμερα στο Σταύρο, λέω τι βαθμούς έχουμε ρε φίλε την τελευταία πενταετία. Δηλαδή, πες ότι σου τυχαίνει γιατί λογικά. Ναι. Still ΠΑΟΚ Φενέρμπαχτσε, για να μπει σε ομίλους τώρα, ναι. πρόσεξε. Που σημαίνει 10% πιθανότητα. Still Φενέρμπαχτσε ομάδα, ας πούμε. Πιθανότητα 20% εσύ, 80% οι άλλοι. Εντάξει. Ναι. Περνάς, λέμε, κάνεις το άλμα και την περνάς. Μετά στην κλήρωση θα είσαι στο τρίτο ναι. δυναμικό, θα σου πω και στο τέταρτο. Ναι. Στο τέταρτο σειρά σίγουρα. Εγώ θα είμαι στο τρίτο. Ναι. Κατάλαβες. Απλά μην υποβάζουμε το Europa League, γιατί με μια καλούτσικη πορεούλα η νίκη πλέον έχει αυξηθεί. Δηλαδή μπορεί να πάρεις ένα δεκαρικάκι. Το Europa League από του χρόνου σαν Ελλάδα θα το βλέπουμε με τα κιάλια. Όχι του ναι, χρόνου, όχι, του παραχρόνου. Τα είναι φέτο, ναι, μπράβο, ναι. Από του παραχρόνου το βλέπουμε τα κιάλια. Δηλαδή ένα δεκαπεντάρι μπορείς, αν είσαι αξιοπρεπής και κάνεις 2 υπερβάσεις, μία να μπεις ας πούμε σε ομίλους και μία στον όμιλο ναι. να κάνεις, να μαζέψεις 10 πόντους ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες. Αυτά παιδιά φιλιά. Να είσαι καλά. Και να σου πω, χαίρομαι πάρα πολύ για την εκπομπή σας. Καραγουστάρα, γι' αυτό είμαι ακροατή σας. Και εμείς χαιρόμαστε να σας ακούμε ψηλέ μου. Να είσαι καλά. Φιλιά, πολλά, φιλιά. Λοιπόν, τι break τώρα να κάνω και τέταρτο πήγε. Αν τράβω το λίγο ακόμα, μα είναι και θα κάνουμε ένα. Θα κάνουμε ένα μαζεμένο 7,5 ώρα. 2, 3, 10, 37 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ πέρα. Παίρνετε γραμμές, παιδιά, βέρτα. Δηλαδή είναι δικές σας, πάρτε τις κανονικά. Ένα γρατσούνισμα στο μάχη έχουμε.
Τώρα δεν τρώω. Μόνο όταν τρώω, ρε. Τι γελάς, ρε βλάκα, αφού είχα πρόβλημα. Εδώ μου είχα άρεσε πάρει... πολύ η ατάκα το γρα... με γρατζουνάει. Με γρατζουνάει. Ναι. Εδώ ρε, είχα πάρει μια αρμαθιά κρέατα να ψήσω και δεν μπόρεσα. Έλα, ρε Νικό. Αυτό ήταν για μένα μεγάλο πλήγμα. Κοίτα, αν μου κόψει το φαγητό και το τσιγάρο, έχω πρόβλημα. Δηλαδή, έλεγα ότι χίλιες φορές να μου έσπαγε ένα δάχτυλο από το χέρι μου. Ένα δάχτυλο από το πόδι μου. Αυτό με το στομάχι δεν το μπορώ. Ή με το λαιμό, ας πούμε, που δεν μπορώ να καπνίσω. Που και αυτό είναι καλό, βέβαια, κάποιες φορές είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, εμένα μου αρέσει η ερώτηση του γιατρού μου. Λέει, έχεις άγχος, στρες, λέει, καθόλου. Και του λέω, δεν ξέρεις τι δουλειά κάνω. Έχεις δίκιο, μου λέει. Παπτσάκι άρρωστο το μεταξύ. Έλα ρε Νίκο τώρα. Μου έλεγε μετά μετά το Γιωργάκι, καθόμαστε να μιλούσαμε 10 λεπτά. Μετά είχε 4 ασθενείς έξω που μιλούσαν και ένα. Παπτσάκι άρρωστο. Εντύπωση πραγματικά. Ναι, τρομερό. Λοιπόν, στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Κώστα είμαι. Γεια σας, Κώστα. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ, λέμε. Λοιπόν, Νίκο, τον Αργιανόλο τώρα. Εδώ. Και δύο Νικολάδε. Παρών. Λοιπόν. Δεν μου λες, τώρα άκουσα κάτι για. Λέγατε με τον Κρίστο, με τον Γκάμα. Θέλει παραπάνω αυτό λεφτά. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Με τον Γκάμα συνεχίζει να υπάρχει βασικά. Εντάξει, υπάρχει μια απόσταση. Καλώς πήγες. Καλά, εντάξει. Ναι. Όχι απλώ έτσι για να το. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια απόσταση. Υπάρχει. Καλά, αυτό είναι η ομάδα, το ταμείο τη ομάδα, το ξέρει. Εμεί δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Εντάξει. Αν μπορούν να τα δώσουν, μην τα δώσουν. Απλά είναι τα πράγματα. Αν δεν μπορούν, έτσι. Και ο Γκάμα. Ξέρεις τι, δεν είναι κανένας παίκτης που του λείπουν τα λεφτά. Δηλαδή πίσω στην Πορτογαλία έχει ολόκληρη business στημένη με real estate και τέτοια τώρα. Δηλαδή. Είναι στο χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Ρε Μπρούνο τώρα. Κατέβα τα λεφτά και μην έβρε τώρα. Εγώ ξέρω, φίλε, κάτι άλλο που έχουν λεφτά και δεν κοινάνε καφέ ούτε για πλάκα. Άστο, μην την ψάχνει. Στο... Όχι, δεν λέω ότι ο άνθρωπος είναι καρμύριες. Έχω κάνει συνέντευξη ποδοσφαιριστή του Άρη που είναι τώρα στην ομάδα. Και δεν έχει κάνει κίνηση να πληρώσει. Και τα πλήρωσα εγώ. Πλήρω τη ναι, δεν λέω ότι ο άνθρωπος είναι τσιγκούδι προς Θεού. Ο άνθρωπος θέλει. Εγώ και πέρα το μόνο που λέω είναι ότι η ΠΑΕ να κοιτάξει ποιο είναι το πάπλωμά της, ποιο είναι το μπάτζετ, τι θέλει να δώσει και να φτάσει στο ταβάνι της. Έφτασε μέχρι εκεί, μην τρυπάμε το ταβάνι γιατί Νικολάκη τον δρόμο τον ξέρουμε. Ναι, το ταβάνι. Ναι, τον δρόμο τον ξέρουμε εμείς. Ναι. Τον ξέρει τον δρόμο. Λοιπόν, όσον αφορά τον προηγούμενο φίλο, πολύ ωραίος και ρεαλιστής και σωστός ο φίλος. Ψηλός είναι μορφή. Ναι, αλλά να πούμε και κάτι. Τι να υποτιμήσουμε, ρε φίλε, σαν Ελλάδα, όχι σαν Παοκιάρης. Το Europa League και το έχουμε πάρει καλά. Εμείς να υποτιμήσουμε το Europa League δεν υπάρχει φίλε περίπτωση. Αυτό που λένε και το κάνουν και Ολυμπιακοί. Ένα μόνο πέσαμε στο Europa League. Σιγά, ρε φίλε, δεν έχεις πάρει καμιά δεκαριά φορές. Τι πέσαμε. Ούτε σε ημιτελικά δεν έχουμε φτάσει. Ο καθένας όπως το βλέπει, εντάξει. Όχι, ρε Νίκο, τι όπως το βλέπεις. Μια διοργάνωση δεν την υποτιμήσεις. Αν να είσαι, πώς είπατε στη Σεβίλη τότε που το έχει πάρει τέσσερις φορές μόνο κόμμα, να πεις ναι, ρε φίλε. Τώρα δουλευόμαστε. Σωστό. Σαν Ελλάδα, μην θα υποτιμήσουμε η ευρωπαϊκή διοργάνωση. Σωστό. Τι λένε, ρε παιδιά τώρα. Α ξεκινήσουμε. Και μακάρι, φίλε μου, όπως είπε και πριν το παιδί, αν προχωρήσεις και κάνει μια καλή πορεία, έχει φράγκα. Ναι. Έχει τα εισιτήρια, έχει τις χορηγίες. Και το ποδόσφαιρο έχει φράγκα. Γι' αυτό όλοι θέλουν να παίρνουν. Όπως λέγατε πριν για το μπασκετικό, το ποδόσφαιρο έχει τα φράγκα. Αυτό συντηρεί και τα σωστό, τμήματα. Σωστό, η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, ο Νίκος ο Μοσκοβίτης, κατά πέμπτο. Η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, από πού συντηρούνται στο μπάσκετ. Από το ποδόσφαιρο. Δεν συντηρούνται. Από το Ρεάλ, η Μπάγερν. Χρηματοδοτούνται από το ποδόσφαιρο. Όχι, ξέρετε γιατί το λέω. Ο Πάο και ο Άρης μπορούν ένα μερίδιο από το. Να συντηρηθούν τα τμήματα. Στον Άρη το ποδόσφαιρο δύσκολο. Στον Πάο το ποδόσφαιρο μπορεί, ναι. Πρέπει να γίνει. Ναι, κατάλαβες. Δεν γίνει γιατί δεν έχει. Και πέρα από αυτό, εγώ με αυτό το περτομείο, δηλαδή ειλικρινά, έχω συγχαθεί την ύπαρξη. Δηλαδή έχει διαλύσει τα έθνη. Ναι, ρε φίλε. Ο Τζόρντι ψευδομένο. Ο Μίστερ Μπίνι που είναι εκείνος. Ο οποίος, ρε φίλε, έχει διαλύσει τα εθνικά πρωταθλήματα. Δεν καταλαβαίνω συγκεκριμένο. Δηλαδή την έχει. Λίγο, ρε φίλε. Δηλαδή εσύ σοβαρά. Εντάξει, okay. Τα εθνικά πρωταθλήματα, παιδιά, τα έχει διαλύσει. Ναι. Πες μου για ποιο λόγο, ο Γιαννακόπουλος τώρα που εγώ δεν πιστεύω θα φύγει αυτός. Αυτός τώρα, εσύ παίρνεις σοβαρά τη λέω Γιαννακόπουλος τώρα. Εγώ πιστεύω ότι θα κάτσει ένα χρόνο στην άκρη και μετά θα επιστρέψει ξανά. Πρέπει να κατεβάσει τον μπάτζετ για να μην του πέσει η λέζα ότι κατέβασε τον μπάτζετ για αυτό. Θέλει να τους κάνει ξανά να τον έχουν ανάγκη. Έτσι, και μπράβο, να τον και λένε και να σου πω και κάτι. Ναι. Αυτό να ξέρετε, έτσι. Από κάτω, επειδή εγώ έζησα κάποια χρονική. Ο Βοτανικός ξέρετε που είναι, παιδιά. Πού ακριβώς. Ο Βοτανικός σε σύνορα με τον Πειραιά. Τι δουλειά έχει να πάει και ο Παναθηναϊκός.
Στα σύνορα. Τι δουλειά έχει ο Παναθηναϊκός να πάει εκεί πέρα. Στα σύνορα είναι όμως, δεν είναι στο. Στα σύνορα είναι, φίλε μου, κοντά εκεί είναι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καμιά δουλειά εκεί, δεν είναι δυναμική εκεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει στον Γκίζη Ζωγράφου εκεί μέσα. Εκεί είναι η έκταση που δύναμη του γουδί. Οι δύο πιο πολύ διαφημισμένες περιοχές σε αθλητικά στην Ελλάδα είναι στην Αθήνα Βοτανικός και στη Θεσσαλονίκη Χορτατζίδες. Χορτατζίδες. Δεν μπορεί να κάνει τώρα. Έλα, χάνε το σήμα σου. Έλα. Ναι, ναι. Μ' ακούτε, μ' ακούτε. Τώρα λίγο καλύτερα κάτι πάει να γίνει. Ναι. Στην τηλεοφόρο πέρα που είναι το πράγμα. Είναι κουνήσου λίγο, δεν ακούγεσαι καλά. Τώρα μου κάνεις κόρτα, γιατί. Έλα, μ' ακούς. Προσπαθώ. Έλα, μ' ακούς τώρα. Δύσκολα είσαι. Ξαναπάρε, γιατί ακούγεσαι λίγο πολλές εκπομπές. Σε κλείνω, σε κλείνω. Έγινε, φιλιά, γεια. Τρομερά πράγματα. Έχουμε ανοίξει το μεταξύ, είναι μια ιστορική στιγμή μετά πάρα πολύ καιρό και live στο Instagram. Εντάξει. Μέλα, λοιπόν. Ελληνικό. Πότε θα έρθει το σχετικό τη φορά για τον Άρη. Πότε θα έρθει, καλή ερώτηση. Πάμε στον επόμενο φίλο. Λοιπόν. Αν μπορούσαμε να είναι και ο Νίκος να φαίνεται, ναι. Αν το ανοίξει και εσύ από. Τι να κάνουμε, παιδιά, τώρα. Έλα, ρε Νίκο. Τώρα. Στείλε πρόσκληση για να δούμε πώς φαίνεται. Για να δούμε τον ήχο, βασικά. Εγώ θέλω να δω περισσότερο. Ακούμαστε χάλια, ξέρετε. Δεν βάλω το και θα δούμε, ρε Νίκο. Σώπαινε τώρα, ρε. Στείλε εδώ πέρα μια. Κάνω εγώ, α, έτοιμα για να κάνε ένα χαιρετισμό. Έλα, κάνε ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, έλα. Στάλθηκε. Έλα, αγοράκι μου. Ω, μιλάμε για βλάκα τώρα. Έχω και το τέτοιο από πίσω. Μιλάμε για βλάκα. Έχω και το. Έλα. Τι έγινε, ρε. Τώρα κάτι μπορεί να γίνει. Να, ακούγεται. Ακούγεται διπλά. Όχι, έχω πολύ φως από πίσω. Έχεις πολύ φως. Να τους. Τέλεια. Τρομερά. Ακούγεται κατά δύο κινητά όμως και είναι πάρα πολύ κακό. Περίμενε να χαμηλώσει τον ήχο. Τώρα δεν ακούγεται. Ακούγεται. Δεν ακούγεται, εγώ τον έχω χαμηλώσει. Ακούγεται από μένα. Χαμήλωσε τον. Το χαμήλωσα. Τέρμα. Τέρμα. Και πάλι ακούγεται. Ναι. Άστο εκεί πέρα προς τα εκεί και δεν θα ακούγεται τόσο πολύ. Ρε. Άστο εδώ, ρε. Εκεί πέρα. Α, μπράβο. Στο κόκκινο φωτάκι. Στο κόκκινο φωτάκι. Έχει πολύ φως από πίσω. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Ακούγεται, ναι, ιδιαίτερα. Ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μέχρι και τις 7.30 που θα είμαστε μαζί, έκανα 10 λεπτάκια ακόμα. Εδώ, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. FM γεννώντα μηνύματά στο 54222, με χρέωση μόνο 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Το κλείσε, δεν άντεξε. Και είσαι πολύ θολός, γιατί ρε φίλε. Δεν είναι, σου λέω τώρα, έχει το φως από πίσω, δεν είναι καλό. Μήπως είναι, θέλεις κούπης με κάμερα. Όχι, όχι, έχει το. Μάλλον θέλεις κούπης με κάμερα. Φως από πίσω, ρε. Έχει το φως ενώ το. Ποιο. Πώς το λένε. Ναι. Α, τρομερό. Έχει το παράθυρο από πίσω. Τρομερά, εξαιρετικά. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, λίγο ακόμα ανοιχτέ οι γραμμέ. Οι γραμμούλες. Δεν σε απασχολεί να τα σου δεν πουλάει τα θέματα, βλέπω ιδιαίτερα. Α, τι πουλάει, το πρωί με αυτό ασχολούνται. Αλήθεια είναι αυτό. Το καλύτερο τη πόλη είναι αυτό. Όντω. Κλασικό. Η παλιά καλή Θεσσαλονίκη είναι αυτή. Βρωμάει κάτι. Ωραία, αμέσω στο κέντρο, όλοι στα καφέ δεξιά, αριστερά. Εσύ έμαθε μου, παν ήταν ένα εκεί και τέτοια. Εδώ λέει ένα φίλο με φόντο εσένα το ελληνικό γυροκομείο που όντω. Γίνεται το ελληνικό γυροκομείο τελικά. Τι πρέπει να ήταν, ναι. Συμπέθερη θα πασάρουν δηλαδή. Κάτι συμπέθερη πρέπει να είναι, ναι, όντως. Είμαστε και εστί για το μεταξύ δίπλα, ακριβώς θα είμαστε. Θέλω έναν να ακούει. Ναι. Το σκεφτόμουν δηλαδή, πρέπει να το πούμε. Για 10 λεπτά που θα είμαστε ακόμα στον αέρα, θέλω έναν να ακούει που ήταν σε αυτό το περίφημο πάρτι να βγει. Και να, Ρενικό, και να έχουμε μια αποκλειστικότητα. Να βγει ανώνυμα. Εγώ σκέφτηκα έναν συνάδελφο, πρώην συνάδελφο που θα μπορούσε να είναι, να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ. Ένα που ήταν σε αυτό το. Διάολε με. Πώς. Δεν με ενημέρωσα να τον βρήκα. Όπως τα έλεγε ο Βασίλης Κουντής, διάολε. Δηλαδή, πραγματικά διάολε όποιος ήταν σε αυτό το πάρτι, ας πούμε. Μαζεύτηκαν τώρα και ψήσανε μωρή και έγινε ολόκληρη χασαρία τώρα. Τέλος πάντων. Εντάξει, να βγείτε και να μιλήσει. Λοιπόν. Δηλαδή, εσύ πιστεύει δεν πήγατε πουθενά αυτές τις μέρες. Δεν μαζευτήκατε πουθενά 10-15 άτομα για κάτι. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Άιντε τώρα. Ναι, γεια σα. Γεια σα, κύριε Σάβα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, θα πάρουμε και τον κύριο Μοσχοβίτη, θα πάμε σε γνωστό μαγαζί εδώ της περιοχής. Στον Ανέστη. Θα σας αφήσουμε να τα πληρώσετε όλα και να φύγουμε. Εμείς είμαστε άπλες. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, δεν είναι. Τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα. Ο χρόνος είναι πρόβλημα. Ξέρετε, ο χρόνος. Χρόνο πάντα βρίσκουμε για όλα να πάω. Αν θέλουμε, όλα γίνονται. Έχω να πάω καιρό στη γνωστή χάσα από τα Βέρνα, φίλε, και μου έχει λείψει η αλήθεια. Έχεις πάει καθόλου. Έχω το ρατζούνισμα τώρα. Τώρα στη μετά κορονοϊό εποχή. Μην κοροϊδεύεις, ρε φλάκα. Την έχω επισκεφθεί. Πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί μετά κορονοϊό, πώς είναι τα τραπεζάκια έξω κτλ. Όπως ήταν πρώτα. Α, κανονικά δεν τους ακούει, δεν τους άκουσε καθόλου. Εντάξει. Τέλεια. Τέλεια. Τουλάχιστον εκεί που ξέρεις πώς είναι το μέρος. Εκπληκτικό και φτεδάκι, σπιτική μουστάρδα και στο τέλος φυσικά το άβατο περλέ το οποίο πίνεις και χωνεύεις. Εντάξει, εκείνο το γνωστό πράσινο γιατρικό το οποίο βοηθάει όντως τη χώνευση. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
Μπράβο, γι' αυτό που σας έβαλε πιστόλι ο παίκτης του Άρη. Εντάξει. Εγώ εντωμεταξύ έχω καλέσει όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Έχω καλέσει το Χρήστα εδώ και 2-3 χρόνια να έρθει. Και τον έχω καλέσει. Έχει ένα πολύ καλό μαγαζί εκεί πέρα στο Άδωρο πάνω μου έχουν πει. Και εκείνο είναι καλό. Έχει το θηλυκό εκείνο, δεν έχω πάει. Σε εκείνο που του χρήσαν το κοντά. Θα πάει εκεί στη γειτονιά μου. Εσύ, ο Χρήστος για να έρθει από το Βασίλακο στην Περαία θέλει μια μισή ώρα δρόμο. Τι μια μισή ώρα, 40-45 λεπτά είναι από το περιφερειακό. Μπαμ, μπαμ τώρα. Ολόκληρη μερίσια εκδρομή είναι. Έλα μωρέ τώρα, τώρα. Εντάξει. Κοίταξε, Νίκο, μην ξεχνάς ότι έρχεται και εκεί στη γειτονιά μου, έτσι. Είναι σε γνωστό στέκιο εκεί πέρα. Εντάξει, διαφήμιση να μην κάνουμε. Σε ποιο ώρα. Εκεί στην Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα. Θα πηγαίνει εκεί, ναι, έρχεται για ψάρι, έρχεται εκεί. Ναι, τον έχω καλέσει μαζί με Λάκη Ζουμπούλη, δεν έχουν έρθει ακόμα. Περιμένω. Του το έχω τάξει. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Κάποια στιγμή θα έρθουν. Και τον Νίκο τον έχω πει όποτε θέλει να πάρει και τη σύντροφό του και να έρθουν. Έχω να έρθω πολύ καιρό. Πρέπει να έρθει, ρε φίλε, λίγο εκεί πέρα να παίξουμε λίγο μπάλι. Πάρει και YouTuber μαζί. Για πε, Σαββα. Θα πάμε για ρετσίνα και τέτοια και αυτά και θα έχουμε συντρόφου και τέτοια. Δηλαδή σε παρακαλώ. Εντάξει. Τα δεν γίνονται. Είναι η σύντροφο του Νίκου είναι προχώ. Είναι cool. Δεν έχουμε θέμα. Εντάξει, είπαμε να πάμε έτσι. Να πάμε τσακαλοπαρέα δηλαδή. Α, μπράβο. Έτσι. Τα τσακάλια. Τα τσακάλια, 18. Τα τσακάλια. Με θυμάσαι, ρε. Σωστό, σωστό, σωστό. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Σάβα μου, να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Τι έχουμε εδώ πέρα, μηνύματα. Τι ωραία αυτά τα ρεπορτάζ, ρε φίλε, από τις παραλίες. Τι τέλεια ρεπορτάζ. Εδώ φίλος ο Γιάννης λέει: διαφήμισε μας στην υπέροχη θάλασσα της Επανομής. Βεβαίως, παιδιά. Τα έχω πει για την θάλασσα της Επανομής. Είναι γνωστά αυτά. Εντάξει. Για τη θάλασσα της Πέρειας έχω δικάσει πολλές φορές. Και παρόλο που μένω εκεί και είμαι 5 λεπτά από τη θάλασσα της Πέρειας. Αυτός που λέει ο Χρήσανθος πάντως. Σπάδε. Που είναι λίγο πρέπει να, να βρεθεί εκεί με κάποιον. Το χαρινά! Ή να είσαι ρε παιδί από εκεί, για να το ξέρεις. Μου το έχει πει και φίλος ο οποίος είναι γνωστή, είναι πασχετικό στέκι λόγω γαλαξία δέντρου και τέτοια από παλιά. Ναι. Καλή ομάδα έχει, έφτασε, νομίζω ότι έπαιξε μέχρι γάμα βίδα εθνική, κάτι τέτοια. Τα μπιφτέκια είναι πολύ εθνικά. Διάφοροι πασχετικοί, να ξέρεις, έχουν στηρίξει διάφορες ταβέρνες σε διάφορες περιοχές. Ναι. Που ξεστρέχουν κάτι Παρασκευές βράδια σε κάτι εκεί και όλο τον πατέρα. Αλλά ναι. Βρίσκουν μια ταβέρνα δυνατή. Και όντως συγκεκριμένος μου έχουν πει ότι είναι πολύ δυνατός. Και άλλοι μου το έχουν πει. Αλλά δεν έχω φάει ποτέ. Και έχει ένα θελικό μπιφτέκι με το βούτυρο από πάνω το ναι, 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 ναι. Δεν έχω φάει ποτέ όμως. Πάρε λίγο χρήσανθο στον αέρα, πάρε λίγο. Α, τώρα να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, να κανονίσεις το βράδυ και να πας στο Άδμιρο, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πρέπει να σε βγάλει ο δρόμος εκεί. Καταλαβαίνεις. Θα πάρεις το YouTuber με τον οποίο είχα μια επικοινωνία την προηγούμενη εβδομάδα και συμφωνήσαμε να βρεθούμε να πιούμε ή ποτό ή να φάμε κιόλας, δεν έχω θέμα. Για να μας πει και τις εμπειρίες από την Αθήνα και τις 800.000 συνεντεύξεις που έκανε. Σιγάρι, Νίκο, τι έπαθες. Τι έγινε? Κρατσανίζω λίγο έτσι. Κρατσανίζεις, νιώθεις ένα γρατζούνισμα δέχομαι. Όχι, γρατζούνισμα δεν νιώθω, είμαι κοντά. Λοιπόν, έχουμε φίλο, λες αν ο Χρήστος και να πήγε για τον άνδρο. Ναι! Καλησπέρα σας. Έλα, Νεκτάρε. Έλα, δευτερολόγια. Δευτερολόγια. Και εκπομπή. Έχουμε σήμερα εκλογές σε ΕΚΑΣ που για πρώτη φορά οι ομιλίες γίνανε σε ανοιχτό χώρο. Τώρα διεξάγεται η ψηφοφορία. Τι εκλογές, αφού πάλι Λόδος θα βγει. Ναι. Καθεστώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Καθεστώς είναι. Καλά, ναι, σωστά. Θα εκλέγει πάλι ο Λόρτος. Ναι. Όποιοι ήταν υποψήφοι και τα λοιπά. Δεν υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο. Ναι. Στις προηγούμενες εκλογές υπήρχε άλλο ψηφοδέλτιο. Τώρα κατέβηκε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Το καλό είναι ότι υπάρχει ανανέωση. Υπάρχει. Και φυσικά εμείς οι υποψήφοι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γιατί ένα καινούργιο μέλος ανήκει στην οικογένειά μας. Ποιο? Ο κύριος Γιαννίρης. Άντερε! Ναι. Καλό είναι αυτό. Ο Γιαννίρης γιατί ο πατέρας του εντάξει, απεβίωσε πριν ένα-δύο χρόνια. Ο Μιχάλης, αυτό λέει. Ναι, ο Μιχάλης. Ναι, ναι, ναι. Έχει τη γνωστή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Ναι, ναι. Ωραία. Μάλιστα. Εντάξει. Και επίσης ένα θετικό γιατί εδώ τα λέμε όλα. Το θέμα είναι ότι βγήκαν τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων που σταλήκανε, καταλαβαίνετε, για πάρτι κτλ. Ναι, και. Ναι. Και στη Θεσσαλονίκη το μόνο αρνητικό, ας το πούμε, είναι ότι έχουμε πια μετά από καιρό ένα άτομο μόνο από κορονοϊό, είναι η συγκεκριμένη κοπέλα. Ναι. Το θετικό είναι ότι δεν κόλλησαν πολύ και ίσως όποιοι ήτανε, γιατί είναι και κάτι άλλο από ιατρικές απόψεως. Επειδή είχε κολλήσει η κοπέλα στην Αγγλία, το είχε περάσει, δημιουργήθηκαν κάποια αντισώματα και τώρα η δεύτερη φορά που το κολλάς είναι ναι. Αμέσως. Τη δικάσαμε όμως και την καταδικάσαμε. Ορίστε. Τη δικάσαμε όμως και την καταδικάσαμε. Το θέμα ποιο ήταν. Το θέμα ήταν, παιδιά, ότι έκανε ένα πάρτι το οποίο δεν έπρεπε να το κάνει, έπρεπε λίγο να προφυλαχτεί. Δηλαδή μπορούσε, σύμφωνα και με τη στατιστική και με την ιατρική, να το κάνει, ας πούμε, αυτό το Σάββατο. Ρε παιδιά, να ρωτήσω λίγο κάτι εγώ. Ναι, ό,τι θέλω. Από τότε που άρχισαν να έρονται τα μέτρα, έτσι, μετά τις 4 Μαΐου, καλά θυμάμαι. Από εκεί, ναι. Είμαστε 1,5 μήνα.
σε αυτόν τον 1,5 μήνα κανείς σας δεν έχει βρεθεί σε κάποιο ψιστήρι, σε κανένα σπίτι. Yeah, ωραία. Παρέα μεγάλη που ψήνατε και τρώγατε και ναι, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο αυτή που μαζεύτηκαν. Εδώ σου λέω ότι ήταν μεγάλη, Γενικό. Πόσοι ήταν. Πρέπει να ήταν. Τόσοι. Ήταν 20 άτομα. Παραπάνω λένε. Ήταν 30 άτομα και 30. Δεν μπορεί ολόκληρο πανόραμα να, να πήγανε στο Lidl σήμερα και το άδειασαν. Και φυσικά περίμενε ο κύριος Χαρδαλιάς, είχε συνεχή επικοινωνία με τον κύριο Καϊτετζή από ό,τι έμαθα. Και φυσικά όταν έμαθε ότι είναι ένα άτομο, εντάξει, το αμέσως έφυγε, γιατί πέρασε και από το μυαλό του την περίπτωση του lockdown. Αλλά όταν είναι ένα άτομο, δεν μπορεί ένα άτομο να κάνει lockdown. Εντάξει, αυτό εννοείται. Μάλιστα. Γιατί όλες οι περιοχές έχουν, δηλαδή τώρα αν αύριο στην περιοχή, στην Περαία ή στη Θεσσαλονίκη, όπου κάθεται ο καθένας σας από εσάς, έχει ένα άτομο τέτοιο, τι πρέπει να γίνει lockdown στο Δήμο, στο τοπικό διαμέρισμα για δύο εβδομάδες. Όχι. Και πιστεύω ότι επειδή ο Economist, που είναι πολύ εγκαίρη εφημερίδα, γιατί αυτό ελάχιστοι το είπανε, πριν δύο Κυριακές είπε ότι ένα επόμενο lockdown θα καταστρέψει όλες τις οικονομίες. Άρα, αν υπάρξουν πουθενά άλλο κρούσματα από εδώ και στο εξής, και κυρίως από Οκτώβριο, θα λένε, ας πούμε υπάρχουν στη Θέρμη 30 άτομα με κορονοϊό. Δύο εβδομάδες lockdown η Θέρμη. Ωραία, Νεκτάρια. Ή έχει Περαία. Δύο εβδομάδες η Περαία. Παιδιά, καλή σας συνέχεια. Να σε καλά. Θα πω όλα. Να σε καλά, Νεκτάρια. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Θα το σκύλω με το... με τον γάτο πήγα να πω. Θα το σκύλω με το γάτο. Λοιπόν, καλά πήγε, ωραία ήταν. Στην... στον προθάλαμο του Σαββατοκύριακου θα το χαρακτήριζε. Άσε μας να ακούγεται τάρι, είναι προθάλαμος. Αύριο είναι η πρώτη-τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Κάτσε, καλά πάμε. Λοιπόν, ακολουθεί το ΠΑΟΚ 24 με τον επιτελάρχη εδώ πέρα να είναι έτοιμος να τα πει όλα. Εντάξει, θα βάλει την στολή του Σούπερμαν, το δημοσιογραφικό του Μανδύα και με τη βοήθεια των υφισταμένων του θα σας ενημερώσουν μέχρι τις 9 για όλη την ειδησιογραφία σχετικά με τον ΠΑΟΚ και πολύ καλό κλίμα το οποίο επικρατεί παρά την Ίντερ Ολυμπιακό. Έτσι. Βέβαια. Τεχνικοί διευθυντές και τα λοιπά. Πώς λέγεται ο καινούργιος? Όλαφ Ρέμπε. Όλαφ Ρέμπε ή Φρέμπε. Ρέμπε. Ρέμπε. Όλαφ Ρέμπε. Κάπου διάβασα ψάχνει τερματοφύλακα αυτός ήδη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 18:30. Καλή συνέχεια σε όλους.